η συμβασιούχη συνάδελφη στην καθαριότητα καλεί το σύνολο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και τα κτίρια στο Κουκούλι, Μεσολόγη, Αίγιο, Αμαλιάδα, Πύργο και Αγρίνιο. Σε συνθήκες πανδημίας, το Πανεπιστήμιο κινδυνεύει να μείνει χωρίς καθαριότητα, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την προστασία των εργαζομένων από τον COVID. Η κυβέρνηση προχώρησε με τον νόμο 4765 του 2021, που ουσιαστικά καταργεί τις συμβάσεις ειδών διάρκειας ενός έτους και πάνω και παράλληλα ανακυκλώνει την ανεργία, αφού μοριοδοτεί την ανεργία περισσότερο από την προϋπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο, εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο για πολλά χρόνια πετιούνται στον δρόμο. Απολύονται, παρόλο που στο Πανεπιστήμιο, όπως και στα νοσοκομεία, επικρατούν ειδικές συνθήκες στα εργαστήρια, εργαστήρια COVID, αίθουσες διδασκαλίας κλπ. Είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και το έργο τους είναι απόλυτα απαραίτητο για την έρευνη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Αντί για την ολιστική λύση του προβλήματος με μόνιμες θέσεις εργασίας, η κυβέρνηση με όλο το αντεργατικό νομοθετικό τους προστάσιο προωθεί την ανακύκλωση της ανεργίας, την περιοδική απασχόληση, την ανακύκλωση εργαζομένων, καταδικάζοντας τον εργαζόμενο σε καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας, δυσχέρειας ή και αδυναμίας επιβίωσης σε μια ζωή part-time αντί για μια ζωή ολόκληρη με αξιοπρεπή διαβίωση.